Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν εικόνες από τους Αμερικανικούς δορυφόρους για να κατευθύνουν πλήγματα κατά Ουκρανικών στόχων, όπως αποκάλυψε το γερμανικό μέσο NTV. Οι δορυφορικές εικόνες εξυπηρετούν τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία στην αναγνώριση των θέσεων των στρατιωτών. Οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι η Ρωσία στηρίζει τι αεροπορικέ τη επιθέσει με κατευθυνόμενε βόμβε και πυραύλους κρού σε δορυφορικέ εικόνε που δημιουργούνται από Αμερικανικέ εταιρείε. Ένα ανώνυμο εκπρόσωπο του Ουκρανικού στρατού είπε ότι ο αριθμό των αεροπορικών επιδρόμων που βασίστηκαν σε αμερικανικέ δορυφορικέ εικόνε είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή σύμπτωση. Ο ίδιο πρόσθεσε ότι ο δορυφόρο τραβάει φωτογραφίε μια τοποθεσία, μετά ο πύραυλο χτυπά λίγε ημέρε ή εβδομάδε αργότερα και ένα άλλο δορυφόρο αποστέλλεται για να τραβήξει περισσότερε φωτογραφίε, ίσω και για να ελέγξει την έκταση τη ζημιά. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, αρχιοθετημένε δορυφορικέ εικόνε με ημερομηνίε και συντεταγμένε παρουσιάζουν μοτίβα που δείχνουν ότι σε εκατοντάδε περιπτώσει οι ρωσικέ δυνάμει θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εικόνε από αμερικανικέ εταιρείε και μερικέ φορέ να αγοράσουν ηχογραφήσει από αντίστοιχε εταιρείε για μόλι λίγε χιλιάδε ευρώ. Από την πλευρά τη, η Υφυπουργό Άμυνα τη Ουκρανία Κατέρινα Τσέρνο δήλωσε ότι οι αμερικανικέ δορυφορικέ εταιρείε υποστηρίζουν την Ουκρανία. Ωστόσο, οι ειδικοί του Υπουργείου τη υποψιάζονται ότι η Ρωσία αποκτά δορυφορικέ εικόνε μέσω υπεράκτιων εταιριών που συνεργάζονται με δυτικέ εταιρείε δορυφορική απεικόνηση και ότι αυτέ οι εικόνε χρησιμοποιούνται κατά τη Ουκρανία. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, οι δορυφορικέ εικόνε περιλαμβάνουν επίση εικόνε από δύο από τι μεγαλύτερε εταιρείε των ΗΠΑ. Planet και Maxar, οι οποίε ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν κάθε συναλλαγή με ρωσικέ οντότητε ή τρίτα μέρη που πολλούν στη Ρωσία στι αρχέ του Μαρτίου του 2022. Το γερμανικό δημοσίευμα θεωρεί ότι τέτοιε εικόνε ακριβία μπορεί να εξακολουθούν να λαμβάνονται από τι ρωσικέ αρχέ μέσω τρίτων. Στι Πολιτείες, πολλοί κατηγορούν τον Elon Musk ω τον κύριο διαβιβαστή δορυφορικών εικόνων προ του Ρώσου, καθώς όπω ισχυρίζονται επιτρέπει να χρησιμοποιούν το Starlink.